Η πρόσφατη επίθεση στο Λεωνίδ Βολκόφ, στενού συνεργάτη του εκλειπώντα Αλεξέη Ναβάλνη στο Βίλνιους, είναι πιθανό να αποτελεί μια επιχείρηση ενορχιστρωμένη και εκτελεσμένη από τη Ρωσία. Αυτό ανακοίνωσε η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της Λιθουανίας, σημειώνοντας πως στόχος της επίθεσης ήταν να αποτραπεί η υλοποίηση των σχεδίων της ρωσικής αντιπολίτευσης εν ώψη των επερχόμενων προεδρικών εκλογών στη Ρωσία. Στο μεταξύ, δεκάδες αστυνομικοί χτενίζουν τα δάση κοντά στο σημείο της επίθεσης εναντίον του Βολκόφ, έξω από το σπίτι του στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Ένας άγνωστος δράστης έσπασε το παράθυρο του αυτοκινήτου του, ψέκασε δακρυγόνα και τον χτύπησε πολλές φορές με σφυρί. Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, που συναντήθηκε στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την επίθεση στο Βολκόφ ότι ουδείς φοβάται. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι υπηρεσίες θα αξιολογήσουν, θα ερευνήσουν και ελπίζω θα βρουν τους δράστες. Και στον Πούτιν μπορώ να πω μόνο ένα πράγμα. Κανείς δεν σε φοβάται εδώ. Τα γεγονότα σχολίασε και η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας, Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, που ζει εξόριστη στη Λιθουανία. Είμαι ένας από τους ανθρώπους που αποτελεί άμεσο στόχο του καθεστώτος. Οπότε φυσικά δεν μπορώ να νιώσω απόλυτα ασφαλής στη Λιθουανία, αλλά και σε άλλες χώρες. Αλλά αυτό το συναίσθημα δεν πρέπει να σε εμποδίζει να εργάζεσαι, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να σκεφτείς τους ανθρώπους που βρίσκονται στις φυλακές της Λευκορωσίας και που είναι όμοιροι του λευκορωσικού καθεστώτος εντός της χώρας.